πριν από 10 χρόνια, αν ακούγαμε το κομμάτι του Immune, θα λέγαμε ότι είναι battle rap. Αλλά τώρα το λένε drill. Νομίζω ότι η στίχη ήταν καλή, η μουσική εξαίσια. Μ' άρεσε η μπάρα για το Λονδίνο και την τελευταία Καριάτιδα. Είναι, τα λέει όπως είναι τα πράγματα. Ξέρεις, δηλαδή κάποιοι φοβούνται να πούνε αυτά που λέει ο Μιούν για να μην φάνε άκυρο. Ο Μιούν δεν φοβάται όμως, τα λέει. Μακάρι να είχαν επιστραφεί όλα τα κλεμμένα στην Ελλάδα, αλλά θα μου πεις, μπορείς εσύ να παρεξηγηθείς και να πεις, μα τους τα χαρίσαμε. Άμα έμπαινε κάποιος στο σπίτι σου και κλέβει το PlayStation σου και ο αδερφός σου λέγε ότι του το χάρισε, δεν θα σε πείραζε? Θα έλειπε το PlayStation από το σπίτι. Και τι γίνεται όμως όταν κάποιος δεν έχει... Όταν η Ελλάδα είχε πολιτισμό, αυτοί είχαν, ξέρεις, στα δέντρα πάνω, πώς το λένε. Και θέλω να καταλήξω είναι ότι ίσως επειδή δεν είχαν, όταν εμείς είχαμε πολιτισμό, τι θα δείξουν στα μουσεία τους, τι εισιτήρια θα κόψουν, μήπως να μέναν εκεί τα κλεμμένα, ξέρω, με πειράζει που το λέω. Αλλά όταν δεν έχεις να δείξεις κάτι δικό σου, αναγκαστικά πρέπει να δείξεις του διπλανού. Δηλαδή άμα έρχονταν κάποιος εδώ και μου κλέβει το καπέλο, έτσι, θα με πείραζε. Αλλά έχω άλλα 20 καπέλα στο σπίτι. Μπορεί αυτός που πήρε το καπέλο μου να μην είχε άλλο καπέλο. Θα με πείραζε. Αλλά θα έλεγα, εντάξει, έχω άλλα 20 καπέλα. Μπορεί αυτός να μην είχε καπέλο. Μπορεί να μην είχε να φάει. Και να θέλει το καπέλο να το πουλήσει για να βγάλει λεφτά να φάει. Μ' άρεσε η εναλλαγή των flow. Η στίχη ήταν αγγλική και ελληνική. Κάνα ρήμα. Νομίζω ότι ο Ράκ το κάνει αυτό, αλλά το κάνει και ο Μιούν. Με αγγλικές και ελληνικές λέξεις. Το μικρόφωνο και το στούντιο μου άρεσε πολύ, εκεί στο παραγωγό που είναι. Καλή φάση. Φαίνεται έχει καλή χωμόνωση. Θα ήθελα να χτίσω ένα τέτοιο... Έπεσε μια σταγόνα από το δέντρο. Θα ήθελα να χτίσω ένα στούντιο έτσι, ξέρεις, να είναι ηχολήπτης στην οθόνη. Και εγώ... στο μικρόφωνο και να χώνω ρήμες. Προβιές λέγεται αυτό που ήθελα να πω για τους Άγγλους. Πες ότι οι Έλληνες φοράγανε προβιές, έτσι, και οι Άγγλοι είχαν τον πολιτισμό. Βέβαια σε αυτό την ιστορία δεν νομίζω να δίναν στους Έλληνες οι Άγγλοι. Τα έργα. Τις Καριάτιδες. Δεν νομίζω. Αυτό είναι ευαίσθητο θέμα να μιλάς για ιστορία. Κάποιος μου είχε πει ότι ήθελε να βάλει την εικόνα του Κανάρι, του Κανάρι στο τοίχο και φοβόταν μην τον πούνε χρυσαυγίτη. Και του λέω τι σχέση έχει ο χρυσαυγή με το Κανάρι. Τι σχέση έχει? Και μου λέει πού ζεις. Νομίζω στη θωρινή εποχή προτιμάμε να τσακωθούμε μεταξύ μας μέσα από οθόνες, μέσα από Facebook, Instagram, παρά να τα βρούμε, παρά να συνεννοηθούμε, παρά να υπάρχει επικοινωνία. Προτιμάμε να πιαστούμε από ένα μικρό κοτσανάκι παρά να σκαρφαλώσουμε ένα δέντρο. Ναι. Και ήρθε το κονάρισμα ή η λήξη του επεισοδίου. Να περνάτε καλά, peace.